Σας λέω, εάν κατέβει κλιμάκιο να κάνουμε περιστατωμένη δουλειά και έλεγχο, δεν ασφολογώ, θα είναι πάνω από 500 άτομα, σας το λέω εγώ. Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μεσσηνία εξαιτίας της πορείας της πανδημίας του κορονοϊού, με την Τριφυλή αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο κόκκινο, με αρκετά επιβεβαιωμένα κρούσματα σε εργάτες γης και χωρίς να έχει γίνει η χνηλάτιση που προβλέπεται. Δυστυχώς σήμερα αυτό δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί και έγινε έλεγχος μόνο σε ένα σπίτι, ας πούμε, μπορέσαμε και πήγαμε με την αστυνομία και στα 28 άτομα που ήταν μέσα βρέθηκαν τα 3 θετικά. Είναι και 4 προηγούμενα, είναι πάνω στα 7. Ναι. Στη Μάραθο υπάρχουν άλλα 4 από πληροφορίες που έχω. Ναι. Και χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω και να ανησυχήσω τον κόσμο, θα είναι πάρα πολλά. Και πάρα πολλά θα είναι στα φιλιατρά, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες γης, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε και πού βρίσκονται. Τα φιλιατρά θα έχουν άσχημες εξελίξεις. Πιστέψτε με, δεν κινδυνολογώ, προειδοποιώ. Όταν μίλησα και έπρεπε να εισακουστώ, δεν εισακούστηκα. Ούτε από το κράτος, ούτε από τους τοπικούς παράγοντες εκεί του χωριού, που πήγανε να μην και βάλανε 40 και 50 άτομα σε κάθε σπίτι. Η ανησυχία είναι έντονη, καθώς κανένας φορέας, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Τριφυλίας, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της αντιμετώπισης της κατάστασης. Ο ΕΟΔΗ δηλώνει αναρμόδιος, η περιφέρεια δηλώνει που δεν έχω κανένα παράπονο από την περιφέρεια και πράγματι είναι αναρμόδια. Εγώ σαν Δήμος δηλώνω αναρμόδιος. Πώς θα πάω εγώ, τι είμαι εγώ, γιατρός? Και για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι κάπου για περίθαλψη, να περάσει αυτό το 14-15 μέρες, θα πρέπει να υπάρξει και υγειονομική υποστήριξη κάπου εκεί. Αν τους βάλουμε σε ένα χώρο και πεθάνει ένας, ποιος θα πάει φυλακή? Ο Δήμαρχος. Ο Δήμος Τριφυλίας, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης, δεν διαθέτει κτίρια που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τους εργάτες γης με κορονοϊό και ούτε οι ξενοδόχοι της περιοχής δέχτηκαν να χρησιμοποιηθούν τα ξενοδοχεία τους για αυτό το σκοπό. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να πάνε σε ένα χώρο, σε ένα σχολείο, γιατί δεν θα είναι, πιστέψτε με, δεν θα είναι 50%. Πιστέψτε με και θα το δείτε. Θα είναι πάρα πολύ. Ούτε όπως βγαίνουν κάποιοι της αντιπολίτευσης, οι οποίοι, να πούμε, μεθοδευμένα ψεύτες από παρόν, παλιοί δήμαρχοι, λένε ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ξενοδοχείο στην περιοχή να το πληρώσουμε να πάει. Δεν δέχεται κανείς. Κανένα ξενοδοχείο δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Κανένα, ούτε φιλιατρά, ούτε κυπαρσία.